Συνεχίζει καθημερινά τις επαφές του με εκπροσώπους φορέων, συλλόγων και οργανώσεων ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργος Οικονόμου. Σήμερα το πρωί ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Τρικαίων Χρήστο Λάπα. Ο Χρήστος Λάπας, αφού τον καλωσόρισε, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νέο και λαμπρό επιστήμονα και του εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εκλογή του την ερχόμενη Κυριακή. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Οικονόμου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τα καλά του λόγια, αλλά τόνισε με νόημα ότι δεν πρέπει να προστρέχουμε, υπρογραμμίζοντας πως τον πρώτο και τελευταίο λόγο στις εκλογές έχει ο ελληνικός λαός. Με χαρά υποδέχθηκα σήμερα τον Γιώργο τον Οικονόμου στο Δήμο Τρικαίων, που ως γνωστόν είναι ένας νέος άνθρωπος που σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία αποφάσισε και πολύ σωστά και μπήκε στον πολιτικό αγώνα, στον πολιτικό στίβο. Ξέρετε επίσης ότι με τον Γιώργο τον Οικονόμου, εκτός από τους πολιτικούς δεσμούς, με συνδέουν και άλλοι δεσμοί αυστηρά προσωπικοί. Θέλω να τον συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι σε αυτόν τον αγώνα πρέπει και δείχνει το νέο ήθος που χρειάζονται οι πολιτικοί μας και πιστεύω ότι μπορεί να πάει τα πράγματα στο νομό Τρικάλων 2, 3 και περισσότερα βήματα μπροστά. Θέλω να το ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία.